Βλέπουμε τη δαιμόνια ρεπόρτερ την Εύη Σπανού, η οποία μετά από ένα σύντομο διάλειμμα και ένα πέρασμα από το στούντιο της Κρήτη TV, σήμερα παίρνει πάλι τα βουνά, τις θάλασσες, τις λίμνες, τα χωριά και τις πόλεις και βρίσκεται στο Αυδού. Ακριβώς. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Αυδού και είμαστε εδώ, Νίκο, σε αυτό το πανέμορφο χωριό για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Το χωριό λοιπόν είναι γνωστό για τις ταμπέλες με τα επαγγέλματα του παρελθόντος. Μάλιστα. Πού βρίσκεσαι, η ταμπέλα από πίσω είναι Τενεκετζίδικο. Ακριβώς. Τενεκετζίδικο, δηλαδή τι επιχείρηση ήταν αυτή, Εύη, κάτσε τώρα. Έφτιαχναν τσίγκινα αντικείμενα τα οποία αξιοποιούσαν στα σπίτια τους οι άνθρωποι τα παλιά χρόνια. Μάλιστα, αυτό το χωριό λοιπόν είναι ξεχωριστό πέρα από την ομορφιά. Γενικά ένα πανέμορφο σημείο εκεί της Κρήτης, ένα πανέμορφο χωριό της Κρήτης και για αυτές τις ξεχωριστές πινακίδες. Είναι μια ωραία ιδέα που το κάνει ξεχωρίζει. Ποιον έχεις δίπλα σου? Στα αριστερά μου έχω τον κύριο Παναγιώτη Κασαπάκη, είναι ο πρόεδρος εδώ στο Αυδού και θα μας κάνει μία πολύ όμορφη ξενάγηση. Βέβαια. Καθώς θα βλέπουμε και τις πινακίδες από επαγγέλματα τα οποία πλέον έχουν ξεχαστεί κατά κάποιο τρόπο. Κύριε Κασαπάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά το Κρήτη TV, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, εσάς, όλους τους συνεργάτες της εκπομπής, για το ενδιαφέρον που δείχνουν για το αγαπημένο μας χωριό, το Αυδού. Το Αυδού είναι ένα χωριό που έχει διακρίνει για τη μεγάλη ιστορικότητά του, τον πολιτισμό του, ανέδειξε ανθρώπους του πνεύματος, αγωνιστές, οι οποίοι αγωνίστηκαν σε πάρα πολλές μάχες κατά του φασισμού, κατά των εχθρών της χώρας μας. Και όσον αφορά τις ταμπέλες, υπήρξε τον προηγούμενο αιώνα, από τις αρχές κυρίως μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, μια πάρα πολύ μεγάλη για ένα χωριό δραστηριότητα σε επαγγέλματα. Για βάλτε μας λίγο, Πρόεδρε, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα τώρα με τις ταμπέλες. Στα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί, ταμπέλες βρίσκονταν και οι επιχειρήσεις πριν από κάποιες δεκαετίες, δηλαδή εκεί βρισκόταν το κουρίο. Ακριβώς. Στα σημεία αυτά που έχουν τοποθετηθεί ταμπέλες είχαν εγκατασταθεί αυτά τα επαγγέλματα, τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν και λειτουργήσαν στις αρχές μέχρι τα μέσα περίπου του προηγούμενου αιώνα. Την ιδέα για την τοποθέτηση των ταμπελών αυτών την είχε ο δραστήριος πολιτιστικός σύλλογος του χωριού, προκειμένου να υπενθυμίσει τους χώρους των δραστηριοτήτων αυτών και να μεταφέρει αυτούς τους χώρους στην μνήμη των κατοίκων αλλά και των αρκετών επισκεπτών που δέχεται το χωριό αυτό, το πανέμορφο αυτό χωριό, το αγαπημένο μας χωριό. Δηλαδή πότε τοποθετήθηκαν αυτές οι ταμπέλες, πότε ακριβώς τοποθετήθηκαν? Γύρω στο δεκαετία του 80. Δεκαετία από τον πολιτιστικό σύλλογο που είχε αυτή την ιδέα. Ναι. Τα επαγγέλματα πότε σταμάτησαν, οι επαγγελματίες μάλλον πότε άφησαν τις περιουσίες τους εδώ? Περίπου μέχρι το 1960-65, μέχρι αυτή την χρονιά, σταμάτησε η λειτουργία όλων αυτών των επαγγελμάτων. Αρκετοί κάτοικοι έφυγαν, έμειναν εδώ στο χωριό μόνιμοι κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι. Όμως θα σας πω ότι και οι κάτοικοι που έχουν σπουδάσει και βρίσκονται στο Ηράκλειο, στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη της χώρας, δεν ξεχνάνε το χωριό τους και το επισκέπτονται κυρίως το καλοκαίρι. Πρόεδρε! Σφίζει από ζωή το χωριό το καλοκαίρι, ναι. Πώς είναι οι μόνιμοι κάτοικοι στο Αυδού το χειμώνα? Θα σας πω ότι το 1850 περίπου το χωριό αυτό είχε 1830 κατοίκους και σήμερα μόνιμους κατοίκους έχει μόνο 250 άτομα. 250 άτομα. Αλλά το καλοκαίρι, όπως μας είπατε και εσείς, πολλοί είναι αυτοί που βρίσκονται και δίνουν ζωή στην περιοχή. Πάρα πολλοί έρχονται, συμμετέχουν στις δραστηριότητες του πολιτιστικού συλλόγου, δεν ξεχνάνε το χωριό τους. Το χωριό αυτό είναι αγαπητό για τους κατοίκους. Και επαναλαμβάνω, έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από τουρίστες. Έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος περνάει και βλέπει το χωριό αυτό. Είναι ένα πανέμορφο χωριό, το οποίο βρίσκεται και δεσπόζει στον ευρύτερο χώρο της Λαγκάδας. Αλλά θέλω να πω ακόμα κάτι, ναι, και βέβαια, ότι το χωριό αυτό
αξίζει να αναδείξει τον πολιτισμό του. Σήμερα είναι ένα εγκαταλελειμμένο χωριό και θα ήθελα να απευθυνθώ μέσω της εκπομπής σας στις αρμόδιες αρχές να γυρίσουν τα μάτια τους προς το χωριό αυτό και να μας βοηθήσουν να το επαναφέρουμε εκεί που ήταν πριν μερικά χρόνια. Βέβαια, εδώ είμαστε και εμείς, Πρόεδρε, έχει προκειμένου. Έχει πολλά προβλήματα. Βέβαια. Ξέρω και σας ευχαριστούμε και πάλι. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Θα πραγματοποιήσουμε. Στον κατοίκον του χωριού. Θα πραγματοποιήσουμε και άλλες συνδέσεις. Είστε φιλόξενοι άνθρωποι και καλό είναι αυτές τις περιοχές, αυτά τα χωριά να στηριχθούν από εμάς τους δημοσιογράφους, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Γνωρίζω ότι και ο Δήμαρχος έχει καλές προθέσεις, οπότε είμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τον σημερινό Δήμαρχο. Βέβαια. Και θα μας βοηθήσει, πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει. Εδώ είμαστε, να φύγει και η πανδημία και να βρεθούμε να βγάλουμε και μια εκπομπή από εκεί, από το χωριό σας. Έχει και ωραίες εκδηλώσεις, έτσι, σε καλές συνθήκες. Έχει και ωραίες εκδηλώσεις, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ, έχουμε και κάτι ανθρώπους παλιούς, αν θέλετε να μιλήσουν λίγο για το χωριό. Θα επιστρέψουμε, αν το επιτρέψει και ο τηλεοπτικός χρόνος.